Αποτυχημένη επιλογή από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, φαίνεται πως αποδείχθηκαν τα δύο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία για ένα περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο μετακίνησης των πολιτών. Πρόκειται για τα δύο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τα οποία επέκτησε ο Δήμος στις αρχές του 2021 μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος. Δυστυχώς η επιλογή των συγκεκριμένων λεωφορείων δεν ήταν η καλύτερη. Δηλαδή? Και παρουσιάζουν πάρα πολλά λειτουργικά προβλήματα. Λειτουργούν? Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί κανένα. Τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τα οποία αντιμετωπίζουν αρκετά λειτουργικά προβλήματα βρίσκονται κινητοποιημένα εδώ και αρκετό καιρό, όπως δηλώνει ο Καλέργος Βουλγαράκης. Ήταν αραγμένα κάπου 4-5 μήνες τελείως. Έγινε μια προσπάθεια επανεξήγησης, να το πω κάπως έτσι. Το ένα από αυτά λοιπόν μπήκε πάλι στην κυκλοφορία, αλλά για 5 μέρες. Έκτοτε αγνοείται η τύχη τους και είναι αραγμένα στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κ. Βουλγαράκης αποκαλύπτει και άλλες πτυχές σε σχέση με την ταξινόμησή τους, καθώς όπως αναφέρει, ο Δήμος θα ταξινόμησε για τη μεταφορά προσωπικού. Για αυτά τα λεωφορεία, ο Δήμος δυστυχώς τα ταξινόμησε για μεταφορά προσωπικού. Ο Δήμος απάντησε ότι υπάρχει μια γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ότι μπορούν να τα χρησιμοποιούν και οι δημότες του Ηρακλείου, εξαιτίας του ότι θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο προσωπικό του Δήμου. Αυτά είναι τρελά πράγματα, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ενδεχομένως μια δικαιολογία από την πλευρά του Δήμου γιατί τα ταξινόμησαν. Την ίδια ώρα ολοένα και περισσότεροι δημότες κάνουν χρήση των τριών γραμμών των μίνι μπας, όμως το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης εξακολουθεί να παραμένει το μεγάλο αγκάθι στο κέντρο του Ηρακλείου. Ξεκινήσαμε με χαμηλά τον πύχη και τώρα το 2022 με τα συνολικά στοιχεία που ζητήσαμε και λάβαμε από το αστικό ΚΤΕΛ, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε ξεπεράσει ακόμα και τις προσδοκίες μας. Έχουμε πάνω από 850.000 επιβάτες στις τρεις γραμμές, περίπου 28.000 στη γραμμή του Παγκριτίου, 24.000 στη νέα γραμμή από τη Λεωφόρο Κνασού και 20.000 στη γραμμή από τη Νέα Λικαρνασσό. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι αφήνουν τα αυτοκίνητά τους, απαλλάσσοντας έτσι από το κυκλοφοριακό βάρος το κέντρο της πόλης. Πέρυσι μετακινήθηκαν δωρεάν 856.000 δημότες με την μπλε γραμμή, η οποία έχει αφετηρία το Παγκρίτιο Στάδιο, να εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αριθμό επιβατών. Νομίζω ότι κατά 80% οι μετακινήσεις αυτές εκτός από τη διαδρομή της Αλικαρνασσού, οι άλλες δύο διαδρομές, κατά 80% οι μεταφερόμενοι προσεγγίζουν με αυτοκίνητο και το εγκαταλείπουν στην αφετηρία.